Κώστας, καλά είσαι. Γεια σας, καλά είσαι. Το 1944 9 Ιουλίου. Εδώ μέσα που σπάσανε, Ιούλιος Θεός, σπάσανε άχυρα από το άγριο εδώ και προς τους κάψανε. Τους κάψανε. Αφού τους κάψανε, αναχωρήσανε. Φύγανε οι Γερμανοί. Τώρα ήρθε και ο κάθε ένας να πουλήσει το άτομά του. Πολλοί δεν το γνώριζαν από κάποιον την κάρτα. Και το χωριό μας τότε πραγματικά υπήρχε ένας τρίνος μεγάλος. Μυριο, κάθε το απόγευμα όταν έρχονται οι γυναίκες στα μνημόνια ήταν σέτο μυρολόγια. Θρύνος έπιανε. Εγώ θυμάμαι που πρώτη βίδια. Και έτσι πραγματικά έγινε το χωριό μας αυτή η καταστροφή. Και έχουμε να μην ξαναγίνει άλλη τέτοια καταστροφή. Και το χωριό μας πάντα μαρτύρησε, το πληρώσαμε εμείς τόσο στις Γερμανίες. Κάτω από 30 χρόνια όλοι ήταν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέσουνε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέσουνε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέσουνε μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και ή και στον αστραμήν. Με τη δεόμεθα επαναβαπτυμένη δούλου σου, Κωνσταντίνος Ζήσης Χρήστος Θανάσιος, Δημήτριος Αριστίδης, Δημήτριος Γεώργιος, Βασίλειος Παναγιώτης Στέριος, Αλέξανδρος Γεώργιος, Δημήτριος Δημήτριος, Κωνσταντίνος Γεώργιος, Νικόλαος, Ιωάννης Ιωάννης, Γεώργιος Αθανάσιος, Ευθύμιος Γεώργιος, Μιχαήλ Πυρικλής, Χρήστος Χρήστος Βασίλειος, Θεόδωρος Αυριάδης, Αθανάσιος Στέργιος, Γεώργιος Δημήτριος, Χρήστος Μαριάρθη Παρασκευή, Γεώργιος Φίλιππος Αθανάσιος, Γεώργιος Χαράμου Νικόλαος Δημήτριος, Στέργιος Βασίλειος Νικόλαος, Δημήτρης Παναγιώτης, και υπέρ τους συγχρονωθήν έτσι εν δίκαι να πω με τα λέει του Θεού, την Βασιλεία τους άφησα μαρτιών, παρά Χριστό το Θεό και Βασιλεία και Θεό ημών, τον Κυρίου Δεϊθόμεν, όκιο νεκρών και ζώντων την οικησού για τσέχων, Αναστάσα εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τέσπερε δίδ πανακαλώ των Αγίων Προπατώρων, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, αιωνίες εσύ μνήμες που βάλει και αδειπή ημών. Αιωνίες εσύ μνήμες που βάλει και αδειπή ημών. Αιωνίες εσύ μνήμες που βάλει και αδειπή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία τον η μνήμη. Ευασιμότατε. Κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου Κοσματίου, κύριε Πρώην Δήμαρχε των Γραβενών, άλλος επισήμους θέμους, σήμερα είναι η μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Βρισκόμαστε εδώ, η Ένωση Ποντιακών Σωματείων με τον Πρόεδρό της, τον κύριο Σεβίλογο. Ο Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος Γραβενών με τον πρόεδρο του, τον Σιούλη τον Ιωάννη, και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών, για να τιμήσουμε τους νεκρούς του λοκαυτώματος των άοπλων ανδρών του Κοσματίου. Ίδιες, απαράλλακτα ίδιες οι εικόνες, τις εκκλησίες συγκέντρωναν οι Τούρκοι, τους Έλληνες του Πόντου και τους πυρπολούσαν, όπως και κάθε ζωντανό όν που έπεφτε στην αντίληψή τους, το πυροβολούσαν. Έτσι για μέρες πολλές και μήνες έμεινε η ταγκή των καμένων ανθρώπινων σωμάτων και η μυρωδιά του σαχνισμένου αίματος των ζώων να πλανάται πάνω από τα ρυπωμένα χωριά της Ανατολίας. Την ίδια τύχη επιφύλαξαν οι φασίστες Γερμανοί και για το φιλήσυχο Κοσμάτι. Έκαψαν τους άνδρες στην εκκλησία και σκότωσαν τα ζώα του μικρού χωριού. Ίδια η μυρωδιά, ίδια η αίσθηση, ίδια η σκληρή εικόνα πλανάται πάνω από όλο τον ελληνισμό στα χρόνια της κατοχής. Η ταυτότητα των εικόνων φέρνει τους ίδιους πρωταγωνιστές. Γερμανικό ήταν το σχέδιο για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου που το εκτέλεσαν οι Τούρκοι. Γερμανοί
είναι αυτοί που διώνουν το κοσμάτι και πυρπολούν τους άνδρες του κοσματίου. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης, είναι η μέρα πένθους. Από το μνημόσυνο που τελούμε βγαίνει γοερή και στεντόρια η κραυγή που επιζητά τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των αδικοχαμένων Ελλήνων της Ανατολίας, της σημερινής Τουρκίας. Η επίσημη και ζητά και την επίσημη ένταξη του κοσματίου στα μαρτυρικά χωριά της γερμανικής κατοχής. Η διεθνής αναγνώριση θα φέρει την διεθνή καταδίκη των φασιστικών ορδών του Κεμάλ Πασά και των λογικών του αφανισμού των εθνικών μειονοτήτων. Σήμερα κινδυνεύουν να αφανίσουν τους Κούρδους. Θα φέρει την αναγνώριση και την ιστορική συγνώμη από το τουρκικό κράτος για να αναπαυθούν οι ψυχές των γενοκτονημένων παππούδων μας, για να ξαναθίσει η ελευθερία και η δημοκρατία, το χαμόγελο και η ζωή στην Ανατολία. Η ένταξη του κοσματίου στα μαρτυρικά χωριά της γερμανικής θηριωδίας θα φέρει το ελάχιστο, την ηθική αποκατάσταση, με την επίσημη αναγνώριση από την πολιτεία, ώστε να διεκδικηθεί η επίσημη μεταμέλεια του γερμανικού κράτους και η συγγνώμη στο μικρό χωριό. Μια μεταμέλεια που θα κοσμεί ως κόσμημα την ιστορία του κοσματίου και θα δικαιώνει τους 29 πυρπολημένους μέσα στο ναό κοσματίτες, συμπατριώτες μας. Δίνουμε την υπόσχεσή μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση. Μάρτυρες μας οι νεκροί. Θα κάνουμε ένα προσκλητήριο για να δώσουμε πιστά την υπόσχεσή μας για την τήρηση αυτής της συμφωνίας του αγώνα. Ζικουντάλας ζήσεις. Παρόν. Καραγιάννης Χρήστος. Παρόν. Κοζιώνης Αθανάσιος. Παρόν. Λιάκος Δημήτριος. Παρόν. Λέτσιος Αριστίδης. Παρόν. Μπιζιούρας Δημήτριος. Παρόν. Μπιζιούρας Γεώργιος. Παρόν. Μπαρίκας Παναγιώτης. Παρόν. Ντέπος Τέριος. Παρόν. Ντέπος Αλέξανδρος. Παρόν. Ντέπος Γεώργιος. Παρόν. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος. Παρόν. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος. Παρόν. Πάκος Γεώργιος. Παρόν. Σιαμπανίδης Ιωάννης. Παρόν. Συμβαίνει αυτό το όνομα να έχει και ένα ιδιαίτερο βάρος για να κάνουμε και αυτή τη μνήμα. Οι γενοκτονημένοι του πρόγονοι στον Πόντο έρχονται στην Ελλάδα και ο ίδιος φεύγει πυρπολημένος από τη ζωή, από τους ίδιους που είχαν το ίδιο επεξεργασμένο σχέδιο Γερμανούς. Είναι ο Σιαμπανίδης ο Ιωάννης που είναι παρόν και στη μία γενοκτονία και στην άλλη. Τσουκανάρας Ιωάννης. Παρόν. Τσιρίκας Γεώργιος. Παρόν. Τσιρίκας Αθανάσιος. Παρόν. Τσουπλής Ευθύμιος. Παρόν. Τολίκας Γεώργιος. Παρόν. Τολίκας Μιχαήλ. Παρόν. Τολίκας Περικλής. Παρόν. Τόγιος Χρήστος. Παρόν. Γιώργιορας Χρήστος. Παρόν. Πουλίκας Βασίλειος. Παρόν. Καντάβας Ευρυβιάδης. Παρόν. Φατσούλας Θεόδωρος. Παρόν. Καντάβας Αθανάσιος. Παρόν. Γκότσης Κωνσταντίνος. Παρόν. Τιμή και δόξα στους άταφους νεκρούς μας. Αιωνία τους η μνήμη. Ο πρόεδρος του μοτοσυκλιστικού ομίλου Γρεβενών, ο κύριος Σιούλης Ιωάννης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κοσματίου,
Είναι λοιπόν μια μέρα μνήμης όλου του ελληνισμού. Μια μέρα μνήμης που ενώνει πραγματικά όλη την ιστορία τη διαχρονική αυτού του τόπου. Οι γενοκτονίες που έχουν γίνει από βάρβαρους λαούς. Ποτέ οι Έλληνες στην ιστορία τους δεν κάναν παρόμοια εγκλήματα. Σεβόταν πάντα την ατομικότητα, την διαφορετικότητα, την διαφορετική υπόσταση του κάθε ατόμου. Οι Γερμανοί είναι ένας λαός που παρόλο το ότι βρίσκεται στη Δυτική Ευρώπη, παρόλο που ότι δέχτηκε τα ερεθίσματα του ελληνικού πολιτισμού, αυτού του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού, παραμένει ένα μεγάλο ποσοστό ακόμα και σήμερα να έχει αυτές τις συμπεριφορές, τις βάρβαρες, τις πρωτόγονες, τις εγκληματικές ενάντια στην ανθρωπότητα. Το ίδιο και οι Τούρκοι, που γενοκτόνησαν και γενοκτονούν καθημερινά όλους τους λαούς, κάνοντας και μορφοποιώντας την Μικρά Ασία, που ήταν μια περιοχή πολυπολιτισμική, με πάρα πολλούς πολιτισμούς, με πάρα πολλές γλώσσες, αυτή τη στιγμή να είναι βουβή, με μία μόνο γλώσσα και με ένα θρήσκευμα. Πιστεύω ότι αυτό που ενώνει όλους τους Έλληνες είναι ο εθνικός τους ύμνος και είναι εύγλωτος, γιατί όντως λέει ακριβώς αυτά που υπερασπιζόμαστε χρόνια που έχουμε πολιτιστικά σαν Έλληνες. Σε γνωρίζω από την όψη του στρατιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν